Χαλάζω αυτό. Βρε, τι πειράζει. Αργυρό μπαρμπαρίγου. Είναι ένα κορίτσι. Για να σε δω. Είναι πολύ ωραίο χρώμα. Είναι φωτεινό. Είναι φυσικό και φωτεινό. Θα σου πω εγώ ποιο είναι. Ποτέ. Ποτέ. Είναι πολύ μικρά τα γράμματα. Ποιο είναι. Φράσου για βοήθηση λίγο. Νεσότητα. Έλα. Τέλεια. Α75. Όχι, κάτι γράφει. Τα μάτια γράφουν από κάτω. Τι είναι. Κρεμεζέν, Pure Zen. Το Pure Zen είναι. Το Pure Zen είναι. Εντάξει, το βρήκαμε. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια. Το ποιο νούμερο ήτανε. Το Pure Zen θα πεις. Pure Zen. Ναι. Είδες. Παιδί μου, δεν είναι μόνο το χρώμα, μου ταιριάζουν και τα ονόματα. Ζεν, πω και κάνω νύχια και κάνω κάτι coral reef, κάτι τέτοια. Που κάνουν Μαλδίβες και εξωτικά. Αυτά μου αρέσουν εμένα. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Λοιπόν, τα υλικά μας, γιατί είναι εύκολο φαγάκι το σημερινό, παιδιά, και είναι από αυτά που, εντάξει, λιποθυμάς και πάρα πολύ εύκολο. Θέλω 2 φιλέτα στήθος κοτόπουλο, πίνδος. 1 φλιτζάνι αλεύρι. 4 αυγά, 2 φλιτζάνια ψίχουλα από μπαγιάτικο ψωμί, 1 φλιτζάνι σκληρό τυρί τριμμένο, θέλετε να είναι παρμεζάνα, πεκορίνο, ένα ωραίο σκληρό λαδοτύρι, νάξου, ονειρεμένο. Ό,τι τυράκι σας αρέσει, αρκεί να είναι σκληρό. Δεν θέλω τσιχλωτό τυρί δηλαδή. Και μετά, όπου ρε Αργυρό, τι είναι αυτό. Μία κουταλιά της σούπας πάπρικα. 2 πρέζες μοσχοκάριδο απαραίτητος, αλάτι, πιπέρι. Θέλω και σάλτσα ντομάτα. Είτε θα φτιάξετε τη σάλτσα ντομάτα που έχουμε δείξει 150 φορές, που τα βάζουμε όλα μαζί στην κατσαρόλα και τα αφήνουμε και βράζουνε, είτε αν έχετε περίσσευμα από χθεσινό φαγητό, είτε μια έτοιμη σάλτσα ντομάτας. Για πιο ευκολία, για πιο γρήγορα. 500 γραμμάρια βρασμένα σπαγκέτι και 2 φλιτζάνια τριμμένα τυριά που να λιώνουν. Λοιπόν, τα 2 φλιτζάνια να είναι τυριά που λιώνουν, που μαστιχώνουν, γιατί τα θέλω για από πάνω έτσι, να μαστιχώνουν τα τυράκια μου πάνω στο σνίτσελ κοτόπουλο. Και το 1 φλιτζάνι το θέλω να είναι σκληρό τυρί για να κρατήσει το πανάρισμα. Είναι το πιο ωραίο. Είδες την νόστιμο. Ε? Πολύ ωραίο. Πεντανόστιμο κοτοπουλάκι από την Πίνδο, το ορεινό μας κοτόπουλο. Μέσα, τρέφεται σωστά και είναι μαλακό και τρυφερό. Γιατί τρέφεται σωστά. Είναι μαλακό και τρυφερό, τρέφεται με αγνές τροφές και γι' αυτό το προτιμάμε. Συνήθως το σνίτσελ και λίγο να τα αφήσεις έξω, κάπως ξεραίνεται. Έτσι δεν είναι. Ναι. Γίνεται πιο σκληρό. Γίνεται λίγο πιο σκληρό. Αυτό παραμένει τρυφερό το κοτόπουλό μου, γιατί είπαμε ότι είναι το κρέας του τρυφερό. Μπορεί και επειδή βάζεις και τη σάλτσα από πάνω να καταλάβει. Πέφτει και η σαλτσούλα από πάνω. Το κάνουμε, το περιποιούμαστε. Κοίτα, μπορείς να το φας και σκέτο τηγανιτό άμα θέλεις. Απλά. Αυτό αλλά είναι πιο ωραίο. Και έτσι όπως το κάνω, είναι φαγητό. Τηγάνι δεν βάζεις καθόλου. Θα βάλω και λίγο τηγάνι. Υπάρχει και η εναλλακτική, το χωρίς το τηγάνι. Θα σας τα λέω όλα μαγειρεύοντάς το ταυτόχρονα, εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Νόστιμο ορεινό κοτοπουλάκι από την Πίνδο. Πάμε να βγάλουμε έξω το φιλέτο μας. Προτιμάς ψωμί, ε. Μ' αρέσει καλύτερα εμένα με το ψωμί. Μπορείτε να βάλετε και φρυγανιά. Αλλά με το ψωμί εμένα μου αρέσει πολύ καλύτερα. Ο καθένας ό,τι θέλει μπορεί να βάλει βασικά. Πετάμε γενικά στο σπίτι μας τόσο ψωμί. Δηλαδή μένει η γωνία, τον παγιάτικο το πετάς. Μένει από το τραπέζι που κόβεις 6 φέτες, τρώτε τις 5, πετάς τη μία. Αυτά δεν χρειάζεται να τα πετάμε. Απλά θα καθαρίζουμε την κόρα, θα τα περνάμε στο μούλτι και σε σακουλάκια στην κατάψυξη. Αυτά τα βγάλαμε από την κατάψυξη. Έχουμε δείξει μερικές φορές ψωμί εδώ και ό,τι μένει το κάνουμε τρίμα στο και το βάζεις. Στο μπλεντεράκι, ναι. Κατάψυξη κατευθείαν. Ξεπαγώνει αμέσως και κάνει τη δουλειά σου μια χαρά. Κόψτε μου λοιπόν το φιλέτο σε ό,τι κομμάτια θέλετε. Θέλετε να τα κόψετε πιο μικρά για να φτουράει και να φαίνεται πλούσιο στο γεύμα. Να μην μπει, ας πούμε, ένα μεγάλο κομμάτι, να μπουν 2 πιο μικρά και να είναι πιο πλούσιο το γεύμα. Μπορείτε και έτσι να τα κάνετε. Αυτό που ήθελα να πω, θέλω να αφήσετε το κοτοπουλάκι να έρθει έτσι λίγο στη θερμοκρασία δωματίου και να αρχίσετε σιγά να μου το κόβετε σε φετούλες. Α, για δες πώς το πω. Θα το κάνω και λεπτό και θα το χτυπήσω και όλα και θα το κάνω ακόμα πιο λεπτό. Με ένα κοφτερό μαχαίρι. Α, το κόψω. Όσο πιο λεπτό γίνει, ναι, όσο πιο λεπτό γίνει, τόσο πιο γρήγορα θα μαγειρευτεί. Εντάξει. Α, ωραία το κόβεις, ρε. Και θα το χτυπήσουμε και λίγο να πλατείνει, να γίνει πολύ ωραίο. Άρα με 2. Εδώ που έχει φιλετάκια. Καλά, εδώ με το ένα στήθος, δύο κομμάτια με στήθους. Το ένα στήθος θα φάνε 2 άτομα με στο νερό. Και τα μακαρόνια. Γι' αυτό είπα το μακαρόνι, για να φτουρήσει, να γεμίσει το τραπέζι με φαγητό. Και εδώ είναι ωραίο. Δηλαδή έχει την αίσθηση ότι έχει και κρέας, θα βάλει μακαρόνια. Βέβαια. Πολύ ωραίο φαγητό.
Αυτό που θέλω είναι μέσα σε δύο λαδόκολες. Αν θα το φτιάξετε το σνίτσελ μόνο, γιατί μπορείτε να βρείτε και το σνίτσελ από την Πίνδο, μπορείτε να το βρείτε έτοιμο στα ψυγεία του σούπερ μάρκετ. Εγώ όμως μου αρέσει να το φτιάχνω, γιατί δεν είναι, είναι και πέντε λεπτά και μου αρέσει να ασχολούμαι με το φαγητό μου. Θέλω να βάλω επάνω αυτά που μου αρέσουν εμένα. Εντάξει. Όσες δεν έχετε το χρόνο, όσες δεν ξέρετε, όσες δεν προλαβαίνετε, βρίσκεται έτοιμο στα ψυγεία του σούπερ μάρκετ. Εμείς τώρα το φτιάχνουμε εδώ με ωραίο κοτοπουλάκι. Θέλω δύο κομμάτια λαδόκολα. Ναι, μέσα στα σακουλάκια μας. Το έχουμε στην κατάψυξη και οπότε χρειαστούμε το βγάζουμε μια χαρά. Περιμένω. Μια χαρούλα. Θέλω λοιπόν, εδώ εσύ και εδώ εσύ, δύο λαδόκολες, αντικολλητικά, δύο αντικολλητικά χαρτιά. Βάλτε μου μέσα τα κομμάτια, να τα πλατίνουμε κι άλλο για να θέλουν και ελάχιστο μαγείρεμα. Μακριά το ένα από το άλλο, γιατί όταν τα χτυπάμε απλώνουν και θα μας κολλήσουν. Βάλτε μου από πάνω τη δεύτερη κόλλα. Ναι. Έτσι, μπράβο. Έτσι κάνει. Ναι. Έτσι. Όχι έτσι. Του δίνω το σχήμα που θέλω εγώ. Θέλω να το κάνω λίγο πιο εκεί, να γίνει λίγο πιο πλακέ. Όπως θέλω εγώ το κάνω. Αν δεν έχετε ένα μπάτι, αυτό είναι ο μπάτι, είναι ένα εργαλείο για να χτυπάμε τα κρέατα. Με την κατσαρόλα, το έχουμε κάνει πολλές φορές. Μπράβο. Με μια κατσαρόλα με βαρύ πάτο, είναι μια χαρά. Αυτή εδώ η ζύλη που έχουμε, η μικρή, η βαριά, εδώ, που είναι τέλεια, κάνει μια χαρά τη δουλειά της. Αυτή εδώ, μπαμ, 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 και γίνεται τέλεια. Αλλά και μια βαριά κατσαρόλα μπορείτε μια χαρά να το κάνετε. Ωραία και εδώ τα μακαρόνια, τι ωραία που είναι εδώ. Βλέπω την κατσαρόλα πίσω που είναι ρουφήξει τις σάλτσες, τις κόκκινες. Τέλεια. Λοιπόν, έτοιμο είναι. Θα το βγάλουμε ωραία. Έτσι, και το αφήνουμε στην άκρη για να κάνουμε το επόμενο. Βλέπετε ότι ένα είναι... κομμάτι στήθος αυτό. Έτσι, μπράβο. Και ακόμα δεν το έχω βάλει όλο. Είναι και στο μάτι, να βλέπεις το μάτι μεγάλο, παρόλο που είναι πολύ λεπτό. Είναι πολύ λεπτό, αλλά είναι μεγάλο και το μακαρόνι από κάτω είναι μερίδα. Κατάλαβες? Λοιπόν, πάμε. Έχω εδώ τα αυγά μου. Και πολλοί κάνουν λάθος το πανάρισμα. Μάλλον θα πω, πολλοί κάνουμε λάθος το πανάρισμα. Να δούμε το σωστό. Θέλω να μου τρίψεις λίγο πιπέρι εδώ μέσα στο αλεύρι. Γιατί όχι στα αυγά? Γιατί θέλω σε στερεά υλικά για να ανακατευτούν ωραία και σωστά. Αλατάκι θες να βάλω? Θα βάλεις και αλάτι. Στο αλεύρι, ε. Ναι. Εμείς στα αυγά μας έρχεται να το βάλουμε. Mm-hmm. Βάλω όχι, το πίπερο. Όχι, θέλουμε να κάνουμε στο πανάρισμά του το πρώτο. Εκεί θα βάλουμε μέσα και πάπρικα. Α, τι λες, γλυκιά πάπρικα. Ναι. Και θα βάλουμε μέσα και λίγο, δώσουμε ένα λεπτάκι, θα πάρω ένα κουτάλι. Άρα, κορίτσια, στο αλεύρι τα βάζουμε αυτά. Και το αλατάκι, ή και στο αλεύρι μας, ή στη φρυγανιά μας. Όπου θέλετε τα βάζετε. Ή στο αλεύρι ή στη φρυγανιά. Σε στερεό πάντως. Να βάλω τα μακαρόνια γιατί να βάλεις τα μακαρόνια, ναι, γιατί τα ξεχάσαμε και θέλω και λίγο. Να, αυτό είναι τα μακαρόνια. Όλα να τα βάλω αργυρούλα. Ναι, βάλτε όλα. Λοιπόν, και μέσα στο ψωμί, το ψιχουλιασμένο, στα ψίχουλα ψωμίου, βλέπετε τώρα τα έχουμε αφήσει και εδώ πάνω και έχουν ξεραθεί. Έχουν γίνει τέλεια. Εδώ μέσα θα βάλουμε το μισό σκληρό τυρί, εντάξει. Είπαμε, θα βάλετε μέσα. Ωραία, στο ψίχουλο γύρω. Δηλαδή. Είτε θα βάλετε παρμεζάνα, είτε θα βάλετε πεκορίνο, είτε ένα ωραίο σκληρό λαδοτήρι, ένα ωραίο σκληρό κεφαλοτήρι. Θέλω να είναι σκληρό τυρί απαραίτητος. Και θα το ανακατέψουμε και αυτά. Νοστιμιά, είδες? Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη έκδοση του κοτόπουλου αυτή. Είναι νόστιμο, το θέλω, το αγαπάνε όλοι αυτό το φαγητό. Δεν υπάρχει ένας που να μην τα αγαπάει. Ανακατέψτε μου λοιπόν τα ψίχουλα. Ανακατεύουμε και το αλεύρι. Και πάμε. Πρώτα απ' όλα θα βάλω και ένα μάτι στη φωτιά. Ένα τηγάνι στη φωτιά. Εδώ. Και ένα πράγμα που θα θυμάστε πάντα όταν θα κάνετε, κάτι πανέ, όταν θα πανάρετε κάτι. Βεβαίως. Όταν θα πανάρετε κάτι, παιδιά, να θυμάστε ότι θα πρέπει να αφήνετε το παναρισμένο υλικό σας να σταθεί μέσα στο ψυγείο 30 λεπτά. Να στεκάρει το πανάρισμα, να κολλήσει επάνω. Πολλές μου κάνετε παράπονα, μου στέλνετε χιλιάδες μηνύματα μέσα στο αργυρο.gr. Από κάτω στα μηνύματα μου γράφετε ότι όλες τις απορίες. Ότι όταν πανάρετε κάτι και το βάζετε στο τηγάνι, αυτό σιγά σιγά διαλύεται και μένει το πανάρισμα μέσα στο τηγάνι. Αυτό μου φταίει ότι το βάζουμε πολύ γρήγορα. Δεν το βιαζόμαστε γρήγορα. Κανονικά πρέπει να πανάρω το υλικό μου.
να το βάλω σε αντικολλητικό χαρτί και να το φυλάξω στο ψυγείο μου το λιγότερο για 30 λεπτά. Εντάξει. Έχουμε και τρία καλάθια δωράκι, μην το ξεχάσεις. Βεβαίως, θα τα δώσω αμέσως τώρα. 2, 10, 60, 25, 6, 29, 6, 30. Καλείτε για να κερδίσετε από ένα καλάθι γεμάτο από προϊόντα της Πίνδος. Λοιπόν, πάμε. Το πρώτο πράγμα θα σας τα βάζω με τη σειρά. Εδώ θα έχω το αλεύρι μου. Αφού εδώ θα έχω το βάλουμε στο ψυγείο, σωστό. Ναι, αφού. Το έχω φτιάξει, το έχω κάνει πολύ, πολύ λεπτοδουλεμένο το φιλέτο μου. Πρώτα θα το περάσω στο αλεύρι. Θα το πανάρω καλά. Θα το τεινάξω επίσης καλά. Θέλω να πέσει μέσα στο, θέλω να πέσει μέσα στο αυγό μου χωρίς να έχει πολύ αλεύρι πάνω του. Ίσα ίσα να έχει ένα φιλμάκι. Θα το περάσω στο αυγό. Μου ανάβει το μάτι αυτό, είναι αναμένο. Εντάξει, εντάξει. Το περνάω στο αυγό και το αφήνω να στραγγίσει πολύ καλά. Να φύγει το, ό,τι κρέμεται τέλος πάντων, ό,τι τρέχει. Ό,τι τρέχει να φύγει τελείως. Και είναι τώρα που θα το περάσω στη φρυγανιά και στο φρυγανιά και τυρί μαζί. Αυτό λοιπόν τώρα κανονικά πρέπει να μπει, όπως είχα βάλει και εγώ προηγουμένως στα δικά μου, το κράτησα επίτηδες. Πρέπει να μπει στο ψυγείο μου και να σταθεί το λιγότερο για 30 λεπτά. Να έρθει το πανάρισμα, να κολλήσει επάνω, να κάνει κρούστα, να πιάσει. Να μείνει στο ψυγείο και όλο αυτό μετά θα γίνει ένα. Γιατί, γιατί θα βγάλει το κοτοπουλάκι την υγρασία του. Το αυγό ρουφάει το ψωμί μου και γίνεται όλο ένα πράγμα. Άμα το βάλω κατευθείαν, τώρα θα το βάλουμε έτσι κι αλλιώς. Αναγκαστικά δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Θέλω να έχει λαδάκι μέσα, να μην είναι στεγνό το τηγάνι μου. Θα το περάσω λοιπόν στο τηγάνι μου 2 λεπτά από τη μία πλευρά, 2 λεπτά από την άλλη πλευρά. Αφού όμως το παγώσω λίγο, εντάξει. Πάμε. Ίσα να κάνει μία κρούστα θέλω από τη μια και από την άλλη. Θα μπορούσα. Επίσης, για να αποφύγω το τηγάνι αν θέλω, να τα κουμπίσω επάνω στο ταψάκι μου και να τα βάλω στο φούρνο. Χωρίς να έχεις προτηγανίσει. Τίποτα. Θα βγει ωραίο. Ναι, 5 λεπτά από εδώ και 5 λεπτά από εκεί, ίσα ίσα θέλω να κάνει μια ωραία κρούστα. Αυτά πώς τα έκανες εδώ. Στο τηγάνι τα βάλα. Γιατί είναι το πιο εύκολο. Και μετά τα βάλεις στο φούρνο. Το τηγάνι πάντα είναι το πιο εύκολο και το πιο γρήγορο. Μετά τα βάλεις και στο φούρνο. Τώρα θα τα βάλουμε στο φούρνο μαζί με τη σάλτσα μας. Τώρα θα τα τελειώσουμε, δεν τα έχουμε τελειώσει ακόμη. Λες ότι μπορείς από την αρχή να τα βάλεις. Να ροδίσει από εδώ, ναι. Ωραίο, παιδιά. Να ροδίσει από τη μια, να ροδίσει και από την άλλη. Εάν θέλω να το φάω έτσι τηγανισμένο, σκέτο, θέλω να κάνω ένα ωραίο, γιατί είναι πραγματικά πολύ ωραία συνταγή για πανέ κοτόπουλο, για κοτόπουλο σνίτσελ, μπορείτε να το φάτε έτσι. Θα το αφήσετε να ψηθεί όμως, αφού κάνει κρούστα, θα χαμηλώσετε τη φωτιά και θα μου το αφήσετε ακόμη 2-3 λεπτάκια, εντάξει. Να ψηθεί μέχρι μέσα. Άλλωστε είναι πάρα πολύ λεπτό. Μην το ξεχνάτε. Αρέσει στην αρχή δυνατή φωτιά, λίγο από τη μία, λίγο από την άλλη, και μετά χαμηλώνει ναι. 2-3 λεπτά. Μπράβο. Κάπου εδώ έχω σάλτσα ντομάτας. Έχω λοιπόν εδώ έτοιμη σάλτσα ντομάτας, η σάλτσα ντομάτας που φτιάξατε εσείς τώρα μόλις. Που βάζουμε όλα τα υλικά μαζί, το έχουμε πει πολλές φορές. Ένα κιλό τριμμένες ντομάτες, λίγο σκόρδο, λίγο λάδι, αλάτι, πιπέρι και ένα μυρωδικό που σας αρέσει. Του πάει πάρα πολύ και ο βασιλικός και το θυμάρι και η ρίγανη και όλα. Αφού λοιπόν τηγανιστεί από τη μία και από την άλλη, από εδώ είχε κάνει πιο πολύ χρωματάκι, το αφήσαμε λίγο παραπάνω και γίνεται πολύ ωραίο, το βάλουμε έτσι. Φύγε και εσύ από εδώ. Από πάνω θα του βάλουμε την υπόλοιπη σάλτσα. Από πάνω θα του βάλω τριμμένο τυράκι που λιώνει. 15 λεπτά στους 180 και γίνεται αυτό το λουκουμάκι που είναι δίπλα. Άμα θέλετε βάλτε μου και λίγο ένα ωραίο μυρωδικό επάνω, του πάει είπαμε. Δεν άκουσα. Τι είπες. Ωραίο, πολύ ωραίο. Αργυρούλα, αυτό τώρα μπαίνει στο φούρνο και ψήνεται σε τι? 15 λεπτάκι στους 180 στον αέρα. Αντίσταση. Με δουλεύεις τώρα, μου είπες προχθές ότι τίποτα δεν ψήνουμε σε... Όχι, δεν... Όταν ψήνω, κοίταξε Φέη, όταν σου έχω πει 100 φορές, όταν θέλω να ψήσω κάτι σε γρήγορη μορφή, δηλαδή θέλω να το βάλω, να γίνει κάτι σε 10 λεπτά. Δεν μπορώ να το βάλω στην αντίσταση, γιατί στην αντίσταση σε 10 λεπτά δεν γίνεται τίποτα. Εντάξει, είναι περίπτωση που σου πάμε αέρα. Τα μικρά πάντα τα ψήνουμε στον αέρα. Είναι τα μικρά, θέλουν και πολύ λίγο χρόνο ψησίματος. Ας πούμε τα cupcake που θέλουν πολύ λίγο χρόνο ψησίματος, τα ψήνουμε στον αέρα. Εντάξει, ένα μεγάλο κέικ όμως που έχει όγκο και μέσα έχει ζύμη και έχει επιφάνεια, έχει μεγάλη επιφάνεια, θέλει αρκετή ώρα για να ψηθεί μέχρι μέσα. Τα μπισκότα θα τα βάλω στον αέρα. Δεν θα τα βάλω στις αντιστάσεις. Αυτό που θέλεις ένα τελείωμα, δηλαδή θα το βάλω στον αέρα. Μπράβο. Γιατί στην ουσία θέλει ένα 10-12 λεπτά, δεν θέλει παραπάνω. Είναι και λεπτοκομμένο, θα είναι έτοιμο. Ίσα να λιώσουν τα τυράκια μου. Εντάξει. Τελειώσαμε. Κάτι μου είπε το κορίτσι μου, αλλά δεν την κατάλαβα. Άρα εδώ δηλαδή ουσιαστικά θέλει να το τελειώσει στο φούρνο. Κάνεις μόνο το χρώμα από τη μία και από την άλλη πλευρά. Μπράβο. Και μετά, από εδώ και από εκεί. Πόση ώρα στο. Στους 180, γύρω στα 15 λεπτάκια.
Ωραία. Όσο πιο λεπτό το έχετε, τόσο και πιο λίγο χρόνο θέλει, εντάξει. Αυτό είναι πολύ λεπτό. Είναι αρκετά λεπτό το έχω κάνει. Θέλει και λιγότερο από 15 λεπτά. Όταν το κάνετε λίγο πιο χοντρό, θα θέλει 15 λεπτό. Αυτό μπορεί να θέλει και 10 λεπτό. Το περνάω πάλι εδώ. Το αφήνω να στραγγίσει ωραία το αυγό μου, να φύγει το πολύ αυγό από πάνω. Παίζεις και όλα, είναι μερικές συνταγές που παίζεις και όλα μαζί τους. Εδώ, από πάνω να παναριστεί, νομίζω να ντυθεί. Το πανάρισμα με ψωμί. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το πιο ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πανάρισμα με ψωμί. Είναι αλλιώς. Τρελαίνομαι. Είναι ψωμί με λίγο τυρί. Και δεν βάζεις σκόρα, βάζεις μόνο ψύχα. Ε. Μόνο την ψύχα και φυλάξτε. Λες, Λάνα. Ναι. Έχει τυράκι μέσα. Έχει ναι. Και λίγο τυρί και γίνεται τέλειο. Έχει βάλει τυράκι. Και είπαμε, είτε ξερό, σκέτο, αυτό μπορείς να το φτιάξεις και να το φας και με μια ωραία σαλάτα. Πάντα. Δηλαδή θέλω να πω, να έχεις και μια νοστιμιά, να έχεις και τη σαλάτα δίπλα. Αλλά και αν θες να γλιτώνεις τα τηγάνια, όλα μαζί στο ταψί και στο φούρνο. Και αν θες να κάνεις οικονομία, χρησιμοποιείς ένα στήθος κοτόπουλου που βγαίνουν, ας πούμε, 5-6 λεπτές φέτες και κάνεις και αυτή την πλούσια ωραία μακαρονάδα. Μπράβο. Μια ωραία μακαρονάδα. Απλά με σαλτσούλα λουκούμι. Λουκούμι. Ωραία. Εγώ θέλω και τα μακαρόνια, το καταλάβατε. Ε, βέβαια. Γι' αυτό τα έβαλα τα μακαρονάκια. Πάρα έτσι πολύ. Να κάνω εγώ και τα υπόλοιπα να φάνε τα παιδιά. Να σου πω, αυτή η ποσότητα για το πανάρισμα, πόσα κοτοπουλάκια σου βγάζει. Σου γεμίζει δύο, είναι για όλα τα κομμάτια από τα δύο φιλέτα. Βγαίνουν περίπου 6 σνιτσελάκια από το κάθε φιλέτο για γύρω στα 12.